Το κλείσιμο των χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων, η δημιουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων και η επέκταση της ανακύκλωσης σε όλους τους δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μαζί με άλλες περιοχές δρομολογούνται μετά την υπογραφή τριών κοινών υπουργικών αποφάσεων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη. Ωστόσο, για βεβαιασμένες κινήσεις, οι οποίες δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση αυτή και δηλώνοντας πως ο Δήμος Ξάνθης δεν είναι διατεθειμένος να σηκώσει το βάρος των σκουπιδιών άλλων περιοχών. Με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Στράκης, δημιουργούνται προσωρινά, θα έλεγα, μέχρι να αποκατασταθούν, γιατί εμείς και νόμιμοι είμαστε όσον αφορά το χιτά το δικό μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε σε πολύ καλύτερο βαθμό από την υπόλοιπη νόμη. Έχουν τεράστιο θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει πάρα πολύ, έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος, τουλάχιστον στους άλλους δήμους, στους άλλους νομούς, και προκειμένου να αποφύγουν οι Δήμοι τα πρόστιμα που επιβάλλονται, από ό,τι ακούστηκε είναι κάπου 50.000 την ημέρα, έτσι, προσπαθούν να βρουν λύσεις προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα ή χαδά στους άλλους Δήμους. Στο πλαίσιο που μας αφορά, η κοινή υπουργική απόφαση περιλαμβάνει την μεταφορά, την αναπόθεση στο χιτά της Ξάνθης για ένα μικρό διάστημα. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο χιτά της Ξάνθης, έτσι όπως είμαστε, έχει μια ημερομηνία λήξης. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα κιλό σκουπίδια από άλλους Δήμους. Είναι σε εξέλιξη ενταγμένο ένα έργο 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει αυτά τα χρήματα να μην χαθούν, γιατί αν χαθούν αυτά τα χρήματα, αν δεν μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και εμείς το χιτά, να προχωρήσουμε στο άνοιγμα της τέταρτης λεκάνης, καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα αντιμετωπίσουμε αύριο ένα πρόβλημα σαν αυτό που αντιμετωπίσουν οι άλλοι Δήμοι. Ποιο είναι αυτό? Ο χιτά θα μετατραπεί σε χαδά, ανεξέλεκτη χωματερή. Είναι κάτι που το απέφχονται όλοι. Έτσι, θέλουμε να βοηθήσουμε και τους άλλους Δήμους, αλλά καταλαβαίνετε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να υπογραφεί, βέβαια λέμε ότι είναι υποχρεωτική η κοινή υπουργική απόφαση, αλλά προϋποθέτει προγραμματική σύμβαση μεταξύ του συνδέσμου και του Δήμου. Στην παρούσα φάση δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε καμιά προγραμματική, εάν δεν προχωρήσει η αποκατάσταση. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, για πολύ λίγους μήνες ακόμα ο δικός μας ο χιτά θα εξυπηρετεί τους ήδη υπάρχοντες Δήμους, πόσο μάλλον αυτός ο χρόνος να μειωθεί ακόμα περισσότερο με τη μεταφορά των σκουπιδιών των άλλων Δήμων. Οπότε λοιπόν υπάρχει και μια δυσαρέσκεια του γεγονότος αυτού να μεταφερθούν σκουπίδια άλλων Δήμων στο δικό μας. Επειδή μετέχω και στην ΚΕΔΕ και χθες είχαμε μια συνεδρίαση στην ΚΕΔΕ, εγώ το έθεσα το θέμα. Καταρχήν δεν ρωτήθηκαν οι Δήμοι πριν υπογράψει και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Δινόπουλος αυτή την υπουργική απόφαση. Όφυλαν πρώτα να ρωτήσουν, να δουν την κατάσταση, αν μπορεί ο χιτά να σηκώσει αυτό. Θεωρώ ότι έγιναν βεβαιασμένα γιατί κρέμονται τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας βρεθεί άλλη λύση προκειμένου να μην φτάσουμε και εμείς στο σημείο να έχουμε τα ίδια προβλήματα που έχουν οι άλλοι Δήμοι. Είναι σημαντικό βέβαια και το τονίσαμε και στην ΚΕΔΕ ότι τόσο σοβαρές αποφάσεις δεν γίνεται να παίρνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων, των Δημάρχων και προκειμένου του δική μας. Ειδικότερα τα έργα που δρομολογούνται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αφορούν για την περιοχή μας στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμων των Ομών Δράμας Κεύρου και του Δήμου Νέστου Νόμου Καβάλας.